Λοιπόν, καλησπέρα σας, ευχαριστούμε που ήρθατε. Έχουμε τη χαρά απόψε να κηρύττουμε, ή μάλλον ο κύριος Δήμαρχος, τα εγγένεια του ΚΕΣΠΕΜ Αλεξανδρούπολης. ΚΕΣΠΕΜ είναι το κέντρο ελληνομάθειας του προγράμματος για την εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, που ξέρετε είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας με ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχει παλιά ιστορία και πολλές εκπαιδευτικές επιτυχίες, μέχρι θεαματικές εκπαιδευτικές επιτυχίες, ειδικά στα κέντρα του. Θα μιλήσει ο Δήμαρχος, με το οποίο τη συνεργασία, χάρη στη συνεργασία μαζί του με το πρόγραμμα, έγινε αυτό το κέντρο στην Αλεξανδρούπολη. Και θα σας πει δύο λόγια η κυρία Μαρία Κωνσταντινίδου, φιλόλογος, ντόπια, η οποία είναι υπεύθυνη για όλα τα ΚΕΣΠΕΜ Ροδόπης και Εύβοια. Ναι. Καλησπέρα για μένα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Όσοι ζουν στην Αλεξανδρούπολη, σε αυτήν την περιοχή, την ακριτική εδώ της Θράκης, αντιλαμβάνονται την αξία αυτού του προγράμματος, το οποίο μόλις η κυρία Δραγώνα με την καλή της παρέα ανακοίνωσε, αμέσως κατάλαβα την αξία που έχει και τη δυναμική που θα έχει μέσα από την εκπαίδευση και μέσα από την εξέλιξή του και τη δύναμη του στην κοινωνία, το κομμάτι της κοινωνίας της μειονότητας, το οποίο έχει προβλήματα προσαρμογής, κοινωνικοποίησης, εκμάθησης της γλώσσας και γενικότερα ένταξης μέσα στην κοινωνία της σύγχρονη. Μια Αλεξανδρούπολη η οποία έχει δύο κομμάτια, έχει δύο τμήματα πληθυσμιακά, το ένα το οποίο βαδίζει σύμφωνα με τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά, μια μοντέρνα πόλη, και το άλλο κομμάτι των μουσουλμάνων αδερφών μας, Ελλήνων, οι οποίοι ζουν απομονωμένοι στην πόλη μέσα, σε μια άκρη, αλλά αρνούνται, θα έλεγα ευγενώς πεισματικά, να ενταχθούν μέσα στην κοινωνία, προσαρμοσμένοι μέσα στα καινούργια δεδομένα και στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν το πρόγραμμα αυτό, πραγματικά το οποίο δημιουργείται και προωθείται μέσα από το ΚΕΣΠΕΜ, το είδα όχι μόνο θετικά, αλλά το είδα ως μια προσφορά από την πολιτεία, γι' αυτό και το αγκαλιάσαμε εμείς ως Δήμος, μια προσφορά από την πολιτεία σε αυτήν την απομονωμένη πληθυσμιακή ομάδα των συνδημοτών μας, οι οποίοι θα μπορέσουν μέσα από την διδαχή και μέσα από το κέντρο αυτό να μάθουν, να βρουν και να συγχρονίσουν το βήμα τους μαζί με το βηματισμό όλων των άλλων συνδημοτών, οι οποίοι γνωρίζουν και την ελληνική γλώσσα, έχουν μπει μέσα και στα ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία είναι απαραίτητα ιδιαίτερα στην νεολαία μας για να μπορέσουν να ενταχθούν και στην αγορά αργότερα. Πιστεύω ότι είναι μια καταπληκτική ευκαιρία. Και βέβαια, όλοι εμείς εδώ στην Αλεξανδρούπολη, οι οποίοι τόσα χρόνια προσπαθούσαμε να διεκδικήσουμε δάφνες όσον αφορά τη συμμετοχή μας στο να βγάλουμε από την αφάνεια, να βγάλουμε από αυτό το γκέτο αυτούς τους ανθρώπους, έχουμε τώρα υπέρτερη υποχρέωση, μια και το Υπουργείο Παιδείας μας έδωσε την ευκαιρία, σε συνεργασία μαζί με τον Δήμο, να βοηθήσουμε μέσα από το πνευματικό μας υπόβαθρο. Δεν μπορεί να καυχόμαστε και να λέμε ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Δεν μπορεί να καυχόμαστε και να λέμε ότι είμαστε κοινωνικοποιημένοι. Δεν μπορεί να καυχόμαστε και να λέμε ότι είμαστε εμπιστοποιημένοι και να δεχόμαστε έτσι, χωρίς κανένα επηρεασμό και χωρίς καμία ευαισθησία, να υπάρχει μια ομάδα 3-4-5.000 ανθρώπων εδώ στην Αλεξανδρούπολη, οι οποίοι δεν είναι προσαρμοσμένοι. Άρα λοιπόν η ευθύνη μετά από αυτήν τη δημιουργία αυτού του κέντρου, το οποίο και καλέστητο είναι και έχει όλο εκείνο τον εξοπλισμό μέσα του προγράμματος, ο οποίος είναι ό,τι καλύτερο, προκειμένου τα παιδιά αυτά να μάθουν όλο αυτό το οποίο εντάσσεται μέσα στο πρόγραμμά μας, είναι η μεγάλη ευκαιρία όλοι εμείς να προωθήσουμε αυτήν την ιδέα, αυτή την προσπάθεια και να προσπαθήσουμε να φέρουμε όσο γίνεται περισσότερα παιδιά, ξεπερνώντας τις φοβίες τους, ξεπερνώντας και κάποιες, αν θέλετε, ρατσιστικές διαφοροποιήσεις και χτυπώντας τον τοίχο που λέγεται τοίχος κοινωνικού διαχωρισμού. Να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά και μέσα από την δυνατότητα που έχουμε, την πνευματική μας υπόσταση, να καταφέρουμε, φέρνοντας παιδιά εδώ, χτυπώντας τις πόρτες εκείνων οι οποίοι μπορούν να εμπιστοποιηθούν και θέλουν ισότητα και δικαιοσύνη μέσα στην κοινωνία μας, να μπορέσουμε αυτό το κέντρο
να το κάνουμε φάρο για όλους αυτούς τους ανθρώπους, μικρές ηλικίες αλλά και μεγάλες ηλικίες, οι οποίες θα δημιουργήσουν μια κοινωνία δικαιοσύνης, μια κοινωνία όπου θα ενωθούν τα χέρια όλων όσων μπορούν και ζουν μέσα σε αυτήν και να μην υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Καλωσορίζω λοιπόν εγώ με τη σειρά μου την κυρία Δραγώνα και το επιτελείο της. Καλωσορίζω την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας και εύχομαι πραγματικά αυτή η προσπάθεια να στεθεί με απόλυτη επιτυχία και είμαι σίγουρος ότι αν γίνει αυτό σε μια τριετία, οι καρποί αυτής της προσπάθειας μέσω του ΚΙΣΠΕΜ θα φανούν μέσα στην ίδια την κοινωνία όπου θα περπατάμε ήρεμοι και ήσυχοι ότι κάναμε το καθήκον μας ως άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουμε ότι είμαστε το κλειδί μέσα στις κοινωνίες υπό την έννοια εννοώ πάντα η θεσμική. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Είμαι η Μαρία Κωνσταντινίδη, τώρα υπεύθυνη των Δεσπέρων Προλόγης και Εύρου. Θα σας πει δύο λόγια για τα κέντρα μας. Καλώς ήρθατε δεδομένα, καλή χρονιά σε όλους. Καλώς ήρθατε στο ολοκένουργιο της ΠΕΜ μας. Θα σας πω δύο λόγια για το πρόγραμμα γενικότερα της εκπαίδευσης των παιδιών της μειονότητας στη Θράκη και τι ακριβώς είναι τα ΚΙΣΠΕΜ. Ελπίζω δεν θα σας κουράσω, θα είμαι σύντομη. Το πρόγραμμα καταρχήν διαμορφώθηκε το 1996 και ήταν μέρος της πολιτικής για ισονομία και ισοπολιτεία από την μεριά της, του κράτους. Ξεκίνησε επίσημα το 1997, πέρασε τρεις περιόδους και τώρα βγαίνει την τέταρτη και τελευταία φάση του. Είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται στο μεγαλύτερο μέρος του από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στα προγράμματα ΕΣΠΑ. Οι γενικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι βασικά η αρμονική ένταξη στην κοινωνία των παιδιών και των νέων της μειονότητας, χρησιμοποιώντας το σχολείο ως μέσο γι' αυτό, στην καλή εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Παρ' όλα αυτά, με σεβασμό στην πολιτισμική, γλωσσική και θρησκευτική ταυτότητα των παιδιών, στην βελτίωση της επίδοσης και τον πολλαπλασιασμό των μαθητών και μαθητριών που προχωράνε σε ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης, στην κοινωνική κινητικότητα που απορρέει μέσα από την εκπαίδευση, στην άρση των κοινωνικών διακρίσεων, λόγω οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών, και στην ενίσχυση με τη βοήθεια του εξειδικευμένων συνεργατών μας, των οικογενειών και των μαθητών που εμφανίζουν χαμηλή επίδοση, ασταθή φοίτηση και ελπή ένταξη στο σχολείο. Το πρόγραμμα χέρι αναγνώρισης, το 2008 βασικά αναγνωρίστηκε ως καλή πρακτική της Ελλάδας για την εκπαίδευση των μειονοτήτων από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από τον ΟΗΕ. Ένα πράγμα στο οποίο στηρίζεται το πρόγραμμα είναι το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό που έχουν αναπτύξει οι δικοί μας οι συνεργάτες και είναι φτιαγμένο ειδικά για τα παιδιά της μειονότητας εδώ στη Θράκη και την εκμάθηση των ελληνικών. Και επίσης την διαρκή επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας. Τα νέα βιβλία και υλικά που έχουμε αναπτύξει μέσα από το πρόγραμμα βασικά σέβονται την ταυτότητα των παιδιών, αλλά είναι πολύ περισσότερο ευχάριστα από ότι είναι το μέσο εκπαιδευτικό βιβλίο. Θέλω να πιστεύω ότι καλλιεργούν την ανάπτυξη μιας πιο κριτικής σκέψης σε σχέση με αυτά που τα παιδιά παίρνουν από το σχολείο. Εδώ βλέπετε ενδεικτικά τρία από τα βιβλία, είναι δεκάδες αυτά που έχουν αναπτυχθεί μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι επιμορφώσεις, όπως είπα, των εκπαιδευτικών είναι συνεχείς. Τα θέματα στα οποία επιμορφώνονται δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία στην ταυτότητα των παιδιών και στα παιδιά ως μέλη της μειονότητας. Και όλοι οι εκπαιδευτικοί μας θέλουμε να είναι ευαισθητοποιημένοι ως προς αυτό. Πάλι μια φωτογραφία από μια τέτοια επιμόρφωση σε ένα σχολείο. Το πρόγραμμα δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά καταρχήν μέσα στο σχολικό χώρο. Έχουμε με τη μορφή ενισχυτικής διδασκαλίας μαθήματα που γίνονται μέσα στο σχολικό χώρο με την οργανωτική συμμετοχή του ίδιου του σχολείου και τη συμμετοχή και εκπαιδευτικών που δουλεύουν ούτως ή άλλως στο σχολείο. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία από ένα τέτοιο μάθημα μέσα στο σχολικό χώρο. Εκτός από αυτό, τα ΚΙΣΠΕΜ, τα κινητά μας ΚΙΣΠΕΜ, που είναι κάτι το οποίο βρίσκουμε πολύ χαριδωμένο και είμαστε πολύ περήφανοι, είναι μικρά βανάκια, βλέπετε εδώ μια φωτογραφία, που είναι στην ουσία κινητά σχολεία. Είναι εξοπλισμένα με βιβλιοθήκες, με υπολογιστές,
με εκπαιδευτικούς επισκέπτονται από μακρισμένους οικισμούς και οικισμούς που δεν έχουν πρόσβαση σε κανονικά κέντρα και σπέμπουν, θα εξηγήσω σε λίγο τι ακριβώς είναι. Και προσφέρουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και τέλος πάντων την αίσθηση ότι τα παιδιά αυτά έχουν και άλλες ευκαιρίες πέρα από αυτές που φανταζόταν μέσα στο χωριό τους. Και εδώ βλέπετε τα παιδιά με το υλικό μέσα από τα βανάκια καθισμένα στην εξοχή στο χωριό τους να μαθαίνουν ελληνικά με τους υπολογιστές. Τα Κεσπέμπτα. Σε ένα Κεσπέμπτα βρισκόμαστε σήμερα. Είναι τα κέντρα στήριξης του προγράμματος της εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας. Είναι μια κοινοτομία του προγράμματος εκπαίδευσης των μουσουλμάνων παιδών. Είναι βασικά ένα δίγλωσσο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Τα περισσότερα Κεσπέμπτα μας τελεχώνονται από ανθρώπους και των δύο κοινοτήτων που μιλούν και τις δύο γλώσσες και βγαίνοντας πλέον από το σχολικό χώρο είναι ένα είδος εναλλακτικού τρίτου χώρου, κάτι που δεν είναι χρωματισμένο. Σκοπός φυσικά των Κεσπέμπτα είναι η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και η μείωση της σχολικής διαρροής. Όπως είπαμε, είναι μια μοναδική κατάσταση την οποία δημιουργούν τα ΚΕΣΠΕΜ. Η διγλωσία θεωρείται φυσική κατάσταση, τα παιδιά δεν νιώθουν άσχημα για το γεγονός ότι δεν είναι ελληνόφωνα. Και οι πολλές κουλτούρες, αντί να είναι πρόβλημα, είναι κάτι στο οποίο όλοι μπορούμε να χτίσουμε. Τα ΚΕΣΠΕΜ ξεκίνησαν στη δεύτερη φάση του προγράμματος, αρχικώς με δύο κεντρικά ΚΕΣΠΕΜ, ένα στην Κομοτηνή και ένα στην Ξάνθη. Και στην τρίτη φάση του προγράμματος, την προηγούμενη δηλαδή, μπλουτίστηκαν με τρία ακόμη περιφερειακά σε κάθε νομό. Τα Κεσπέμπτα τώρα βρίσκονται στην τέταρτη φάση του προγράμματος και όπως βλέπετε στη Ροδόπη εκτός από την Κομοτηνή έχουμε ένα Κεσπέμπτα περιφερειακό στον Ίεσμο, στην Οργάνη και στις Άπες. Στην Ξάνθη εκτός από το κεντρικό της Ξάνθης έχουμε στον Δροσερό, στον Εχίνο και στο Σέλερο και μάλιστα μέσα στον Ιανουάριο ανοίγει και το τέταρτο Κεσπέμπτα στο Έβραλο και από σήμερα έχουμε και το Κεσπέμπτα στον Έβρο στην περιοχή Δερμάτων, όπου βρισκόμαστε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή τη στιγμή τα 9 περίπου Κεσπέμπτα εξυπηρετούν περίπου 1.500 μαθητές, ένα αριθμό που αυξάνεται συνέχεια. Κάθε εβδομάδα φτιάχνουμε καινούργια τμήματα, έχουμε ακόμη εγγραφές, έχουμε συνέχεια εγγραφές που δεν έχουμε ακόμη εξυπηρετήσει περιμένοντας να μαζευτούν παιδιά για να φτιαχτεί καινούργιο τμήμα, τα οποία γίνονται με πολύ γρήγορο ρυθμό και συνέχεια, το οποίο φυσικά μας φέρνει έτσι, μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε. Τα μαθήματα τώρα που γίνονται μέσα στα Κεσπέμπτα είναι κυρίως μαθήματα ελληνομάθειας. Γι' αυτά, όπως είπα, έχουμε αναπτύξει το δικό μας εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο δεν περιορίζεται σε βιβλία. Έχουμε φτιάξει και δικό μας λογισμικό, όπου τα παιδιά χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το βλέπουν λίγο σαν παιχνίδι και χαίρονται ιδιαίτερα τη διαδικασία της μάθησης. Προσφέρουμε επίσης μέσα στα Κεσπέμπτα μαθήματα ελληνικών προς τους ενήλικες, κυρίως τις μητέρες των παιδιών που παρακολουθούν τα μαθήματά μας. Έχουμε δημιουργική απασχόληση για παιδιά, παιδαγωγικές δραστηριότητες, λίγο πιο διαφορετικές, όχι κατεξοχήν μάθημα. Επίσης έχουμε δανειστικές βιβλιοθήκες, εδώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, αλλά θα ενημερώσουμε τη βιβλιοθήκη μας λίγα συντόμως. Προσφέρουμε μαθήματα εξοικείωσης με την ορολογία των μαθηματικών, κάτι στο οποίο και δυσκολεύονται ιδιαίτερα τα παιδιά της μειονότητας στο σχολείο. Και επίσης τα μεγαλύτερα παιδιά επαγγελματικό προσανατολισμό για να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν τις πιθανότητες τους, ενώ τι εναλλακτικές έχουν για παραπέρα στη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και το γεγονός ότι μπορούν να συνεχίσουν το σχολείο περαιτέρω. Μια φωτογραφία από το κεντρικό Κεσπέμπτα της Κομοτηνής και νομίζω αυτή είναι μια φωτογραφία από το Δροσερό. Πέρα από αυτά, λειτουργούμε βεβαίως διοικητικά, διανέμουμε το εκπαιδευτικό υλικό σε άλλες δράσεις. Πρόσφατα δημιουργήσαμε πιλωτικά με κάποιες λέσχες φιλαναγνωσίας με παιδιά που τους βοηθάμε να διαβάζουν όλοι μαζί λογοτεχνικά βιβλία με σκοπό να αγαπήσουν το λογοτεχνικό βιβλίο και φυσικά την εκμάθηση των ελληνικών μέσα από αυτό. Πρόσφατα ξεκινήσαμε την καθημερινή υποστήριξη στα παιδάκια που έχουν πρόβλημα ίσως με την άσκηση της ημέρας ή με τα αρχαία, αυτό που του ζήτησε να κάνει ο δάσκαλός τους και δεν καταλαβαίνουν τι τους βοηθάει. Περνάνε από τα Κεσπέμπτα, έχουμε ένα φιλόλογο, έχουμε ένα μαθηματικό που τους βοηθάνε με τα μαθήματα της ημέρας. Το καλοκαίρι διοργανώσαμε μαθήματα υποστήριξης των παιδιών που μείναν ανεξεταστέοι με εξαιρετική επιτυχία και καλά αποτελέσματα στις εξετάσεις τους. Και επίσης, φιλοδοξούμε να έχουμε ενεργητική συμμετοχή στην κοινωνική ζωή των πόλεων και των χωριών όπου δραστηριοποιούμαστε.
Το επόμενο Σαββατοκύριακο για παράδειγμα, στην Κομοτηνή έχουμε μία εκδήλωση, η οποία είναι ανοιχτή και στα παιδιά της μειονότητας και στα παιδιά της πλειονότητας όμως, με αφηγήσεις για παιδιά και τους γονείς τους και μεγάλους και για παραμυθάκια με παιδιά μαζί με πειράματα φυσικής και διάφορες γωνιές με θέμα της πέντες φύσης. Ελπίζουμε να είναι όμορφα. Εδώ βλέπουμε καλοκαιρινά μαθήματα στήριξης στους ανεξεταστέους. Και να δούμε τώρα στο ΚΙΣΠΕΜ Αλεξανδρούπολης, που είναι ένα από τα περιφερειακά μας ΚΙΣΠΕΜ, το οποίο ανοίγει σήμερα. Το ΚΙΣΠΕΜ Αλεξανδρούπολης ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με πολύ συγκινητικό προσωπικό ενδιαφέρον του κ. Λαμπάκη από την αρχή. Συνεργαστήκαμε με το Δήμο για τη δημιουργία του ΚΙΣΠΕΜ, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές της σχολικής ηλικίας, δημοτικού και γυμνασίου. Μόλις ξεπεράστηκαν τα εμπόδια, τα γραφειοκρατικά, οφείλω να αναγνωρίσω ότι η κατασκευή του χώρου έγινε σε χρόνο που κανένας δεν πίστευε, μια εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Γερακόπουλο και επίσης πολύ έντονο προσωπικό ενδιαφέρον και όλοι οι συνεργάτες του, και θέλω να ευχαριστήσω. Στο ΚΙΣΠΕΜ εδώ πέρα θα αναπτυχθούν δράσεις παρόμοιες με τα υπόλοιπα ΚΙΣΠΕΜ, δηλαδή τα προσοχή. Μαθήματα μέσα στα ΚΙΣΠΕΜ, για τα οποία είναι υπεύθυνος ο κύριος Πατσομάτης, είναι Γιώργος, μόλις έφυγε, και τα οποία αυτά μαθήματα θα συμβάλλουν και στην ενίσχυση και στην υποστήριξη της παρέμβασης της κοινωνικής εργασίας και συμβουλευτικής που έχει μια άλλη δράση του προγράμματος εκπαίδευσης των παιδιών της μειονότητας με την κυρία Καλλινικάκη εδώ και αρκετό καιρό που δραστηριοποιείται με κοινωνικούς λειτουργούς. Τέλος, στα ΚΙΣΠΕΜ, σε όλα τα ΚΙΣΠΕΜ λειτουργούν αυτό που ονομάζουμε δημιουργικά εργαστήρια νέων, τα ΔΕΝ. Και σκοπός αυτών των εργαστηρίων είναι μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες να ενισχύεται ακόμα περισσότερο η ελληνομάθεια των παιδιών. Μέσα στο ΚΙΣΠΕΜ της Αλεξανδρούπολης έχουμε κάτι αντίστοιχο. Η κυρία Μίνα Μαχυροπούλου έχει αναλάβει να οργανώσει και να δραστηριοποιήσει τα παιδιά προς αυτήν την κατεύθυνση και απευθύνεται και σε παιδιά και σε φίλους. Στο σημείο να ευχαριστήσω και τους δύο διοικητικούς που έχουμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη και που έχουν αποκτηθεί εξαιρετικά παιδιά και με πολύ ζήλο βοήθησαν στο να στήσουμε το ΚΙΣΠΕΜ. Είναι η Ελιάνα Ιγουμενίδου και ο Φάντης Αρμίδης. Και κάπως έτσι βλέπετε και τα παιδάκια εδώ στις δημιουργικές τους δραστηριότητες. Το πάτωμα είναι έτσι ιδιαίτερα αγαπητό μέρος για όλες τις δημιουργικές δραστηριότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σας κούρασα, όσο το δυνατόν πιο σύντομα το αξίζει το πρόγραμμα. Επειδή αυτό το βήμα προς τα μπρος που είναι η μεγάλη επιτυχία χάρη στο Δήμα από Αλεξανδρούπολης να συνδέσουμε το πρόγραμμα με την τοπική αυτοδιοίκηση στο όνομα του μέλλοντος, όπως σας είπα, για να παραμείνουν αύριο τα ΚΙΣΠΕΜ στην τοπική κοινωνία. Επειδή αυτό έγινε ευθυντικής γραμματέως της κυρίας Άνιας Δραγώνα, που είναι παλιά συνεργάτρια του προγράμματος, είναι υπεύθυνη του για πολλά χρόνια μέχρι να ανακατευτεί με την πολιτική, και με τη συμβολή της κυρίας Ελένης Τσαούση, βουλευτού Εύρου, μήπως θέλει η κυρία Δραγώνα να πει δύο λόγια λίγο. Εγώ θέλω να πω ότι πραγματικά η νονά αυτή της ιστορίας είναι η κυρία Ελένη Τσαούση. Είναι η αφανής νονά. Είχε την ιδέα από την αρχή, δική της ιδέα έβαινε. Και αυτό για μας απέβη και το συστηματικά το παρακολούθησε ένα ολόκληρο χρόνο για να φτάσει στη σημερινή μέρα. Και νομίζω ότι και εκεί να δώσουμε το λόγο να πει και κουβέντες. Εδώ, η κουβέντα. Εγώ πραγματικά μετά από ένα χρόνο θέλω να ευχαριστήσω μόνο τη Θάλια τη Δραγώνα για την θετική ανταπόκριση που είχε στο κάλεσμά μου να φέρουμε και το ΚΙΣΠΕΜ και εδώ στον Εύρο. Όταν είδα το πρόγραμμα, την προκήρυξη του προγράμματος για Κομοτηνή και Ξάνθη, λέω ότι έχουμε και εμείς δικά μας παιδιά που θα μπορούσαν να βοηθηθούν μέσα από εδώ, γιατί ξέρουμε ότι ούτε οι οικονομικές δυνατότητες έχουν και πάρα πολλές δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων τους στα ελληνικά σχολεία. Η Θάλια Δραγώνα ήταν από την αρχή ιδιαίτερα θετική και βρήκαμε
ανοιχτά αυτιά και μια μεγάλη αγκαλιά και τον Δήμαρχο. Οπότε όλο αυτό έγινε πράξη μετά από ένα χρόνο. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει ουσιαστικά και είναι από τις λίγες φορές που εμείς οι πολιτικοί χαιρόμαστε όταν βλέπουμε κάτι να γίνεται πράξη. Νομίζω ότι οι πολλές χαρές θα έρθουν από εδώ και πέρα, κύριε Δήμαρχε, βλέποντας τα παιδιά να προοδεύουν. Πραγματικά θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό να μπορέσει να υιοθετηθεί και με τη λήξη, αν θέλετε, του προγράμματος να υιοθετηθεί σαν δομή από το Δήμο για τη συνέχιση. Σας ευχαριστώ και εσάς και φυσικά όλους τους συνεργάτες εδώ πέρα. Ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς, νομίζω και ο εθελοντισμός θα έχει εδώ πέρα πολύ ευρύ πεδίο δράσης, να βοηθήσουμε όλοι για να αγκαλιαστεί το πρόγραμμα και από τους μουσουλμάνους της περιοχής, αλλά και από τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες εδώ, τους χριστιανούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, να γίνετε παράδειγμα για όλους τους Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι το παράδειγμα να βγει από την... Υδάχνα σε εσάς όλους, σε εσάς. Θα τις μοιραστούμε τέλος πάντων, θα τις κόψουμε καθάκι, θα πάρουμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.